Σοβαρό φαίνεται πως είναι το πρόβλημα με την έλλειψη οδοφωτισμού σε αρκετές συνοικίες της Καβάλας, όπως μεταφέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, βίντεο το οποίο κατέγραψε πολίτης της Καβάλας δείχνει την οδό Φαβιέρου να μην έχει καθόλου οδοφωτισμό κατά την διάρκεια της νύχτας. Καλησπέρα σας. Είμαστε στην οδός Φαβιέρου, στο Σούγελο επάνω. Βλέπετε εδώ πέρα. Δέστε τι γίνεται μόνο τώρα. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, καμένες, δεν ανάβει τίποτα. Δώδεστε. Αυτό πάει μέχρι τέρμα επάνω. Δώδεστε πράγματα. Δώδεστε χάλι. Είμαστε στο πλακόστρωτο. Επάνω. Δώδεστε. Μέχρι εδώ πέρα πάνω δεν ανάβει καμία λάμπα, είναι επικίνδυνα. Δηλαδή και από εδώ και πέρα ανάβει. Η δική του απάντηση για το θέμα έδωσε ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, κύριος Τσιλίας Τσαγκαλίδης, στο ένα channel. Θα πάμε, ναι, ήδη ετοιμάζουμε τη μελέτη για να βγάλουμε ένα έργο αρκετά μεγάλο για την αποκατάσταση βλαβών που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό. Άρα μου λέτε δηλαδή ότι θα αναλάβουν, ας πούμε, σύντομα αυτή την κατάσταση ή θα πάρει ακόμα χρόνο? Το σύντομα είναι σχετικό για τον καθένα. Θα γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να βγει ένα έργο σε δημοπρασία και να βγει ανάδοχος. Μάλιστα. Εγώ υπολογίζω ότι μετά το Πάσχα θα έχουμε ανάδοχο. Ναι, ξέρετε γιατί το υπερτονίζω αυτό? Γιατί ένας φίλος τηλεθεατής μας έστειλε ένα βιντεάκι από τη Φαβιέρου, η οποία ήταν θεοσκότεινη. Και λέω τώρα, ένας δρόμος ο οποίος έχει μεγάλη κυκλοφορία. Μπορεί να είναι στο Σούγγυλο, αλλά έχει μεγάλη κυκλοφορία. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα στη λίστα, με μία λάμπα, δύο λάμπες, τρεις λάμπες κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει φτάσει λίγο σε δύσκολο σημείο. Ναι, κατανοώ απόλυτα την όκληση που υπάρχει από τους δημότες, αλλά δυστυχώς δεν είναι διαφορετικά. Δηλαδή το συνεργείο σήμερα, για παράδειγμα, το πρωί ήταν στο κόμβο φωτεινών σηματοδοτών, στο παλιό και στην Καλαμίτσα, που έχουν πρώτη πετρεότητα οι κόμβοι φωτεινών σηματοδοτών. Αν με αφήσετε να δω λιγάκι στο χάρτη, το συνεργείο αυτή τη στιγμή είναι στη Φαβιέρου και μάλιστα είναι από τις 11 και 5 το πρωί. Είναι και δύο αυτοκίνητα και μέχρι το μεσημέρι θα έχουν αποταθεί στο λάδι. Μάλιστα. Άρα, για να συνοψίσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, λίγη υπομονή, ας πούμε, για να μπούμε σε μια κανονικότητα, εάν και εφόσον γίνει δημοπρασία και αναλάβει κάποιος εργολάβος, σωστά. Υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό το θέμα, κύριε Τσακλή? Βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχει, έτσι. Θα έχουμε σίγουρα ένα δόχο.